Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριοι, θέλω να αρχίσω εγώ με μία εισήγηση. Ε, για, για αυτό τον κόσμο που, που γυρίζει τρελά. Πριν από λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα συνέδριο στο Σαν Φρατσίσκο, όπου ήταν η μισή, όχι η μισή, όλη η Silicon Valley, και το αντικείμενο της κουβέντας ήταν αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Βλέποντα λοιπόν κάποιους δείκτες ε, παγκόσμιους, κατάλαβα ότι και αυτοί, όπω το έλεγαν, συμφωνούν με αυτό που λέει ο Ομπάμα, ότι παρά την τάση των ανθρώπων να βλέπουν τα πράγματα ζωφερά, αυτή η εποχή είναι η καλύτερη για να γεννηθεί κανεί στον κόσμο. Ζούμε σε μια εποχή όπου η θάνατος από την πείνα είναι λιγότερη από του θανάτου που προκαλεί το φαγητό. Τα θύματα από πολέμου και φυσικέ καταστροφέ είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με προηγούμενε δεκαετίε η ακραία φτώχεια έχει σημειώσει μια τεράστια μείωση. Οι δείκτες είναι, είναι συγκλονιστικοί, ειδικά σε αυτό το πεδίο. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, στον παγκόσμιο πληθυσμό, αρχίζει να διαμορφώνεται μια παγκόσμια μεσαία τάξη. Εσείς κύριε φίλοι συμφωνείτε με αυτό, είναι τα πράγματα όντως καλύτερα και απλώς έχουμε την τάση να γκρινιάζουμε. Να προσθέσω σε αυτό που είπατε ότι Επίσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το παιδί το οποίο θα ζήσει 150 χρόνια έχει ήδη γεννηθεί. Έτσι, ε, αυτό άρα, που... οι άνθρωποι θα, θα ζουν και, και περισσότερο. Αυτό που άφηγα λένε είναι ότι το, το 2040 θα υπάρχει έκφραση, τα 100 είναι τα νέα 60. <laughs> Σωστά. Ε, κοιτάξτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία μετάβαση. Οι εκτιμήσεις που γίνονται για το μέλλον και ειδικότερα όταν μιλάμε για το απότερο μέλλον και όχι για έτσι ένα μέσο μακροπρόθεσμο που και πάλι είναι πολύ δύσκολο να κάνει εκτιμήσει. Ε, υπάρχουν αρκετοί οι πιο αισιόδοξοι οι οποίοι πιστεύουν ότι πράγματι ο κόσμο μα θα είναι καλύτερο για του λόγου που αναφέρατε. Θα έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω και οι τεχνολογίε. Θα είναι άλλε οι δυνατότητε που θα έχει ο μέσο πολίτη στην διάθεσή του ε, για να μπορεί να αποσοβήσει κινδύνου, για να μπορεί να ζήσει καλύτερα και ούτω καθεξής. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και κάποιε τάσει και δυναμικέ οι οποίε δεν είναι τόσο αισιόδοξε, που σχετίζονται παραδείγματι με το δημογραφικό και τη δημογραφική έκρηξη, με το γεγονό ότι ε, οι ανισότητε στον πλανήτη παραμένουν πολύ μεγάλε και θα έλεγα ότι προϊόντος του χρόνου μάλλον διευρύνονται αντί να περιορίζονται. Ε, η κλιματική αλλαγή ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε πλέον νομίζω και στη χώρα μας με κάποιον τρόπο. Οπωσδήποτε βέβαια σε άλλες περιοχές του πλανήτη ακόμα περισσότερο και δεν αναφέρω μόνο στον Αμαζόνιο. Ας δει κανείς τι συμβαίνει στην ε, υποσαχάρια υποσαχάρη Αφρική παραδείγματι ε, με τη Λιψανδρία και πώς αυτό επηρεάζει τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Μια και φαντάζομαι ένα από τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε είναι και το προσφυγό μεταναστευτικό. Ναι. Ε, ένα από τους παράγοντες που συντελούν στις μετακινήσεις ανθρώπων, οι οποίες είναι τεράστιες, ε, είναι και αυτός. Ε, για να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο περνάμε από μια χειρότερη φάση. Αυτό είναι μια θα έλεγα φυσική εξέλιξη. Άρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ε, τόσο απεσιόδοξο όσο οι κάποιοι άλλοι για το απότερο μέλλον αλλά πιστεύω ότι μέχρι να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο θα υπάρχουν σημαντικοί κλειδονισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την παρουσία συγκεκριμένων προσωπικότητων αυτή τη στιγμή στο Διεθνέ στερέωμα Μπόρι Τζόνσον, Ντόναλτ Τραμπ. Ορμπαν, Σαλβίνι ε, και διάφοροι ε, άλλοι ε, ηγέτε που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, θα έλεγα Πούτιν, Ερντογάν και ούτω ναι. καθεξή. Ε, αλλά και εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για τα, για τα παιδιά μου ε, ο κόσμο ο δικό του θα είναι καλύτερο από, από το δικό μα. Συμφωνείτε και στου δύο το ερώτημα. Ότι ο κόσμο μπορεί να γίνεται καλύτερο, αλλά γίνεται πια και πιο τρελό. Και τι θέλω να πω. Ε, από τη στιγμή που άρχισαν οι άνθρωποι στον πλανήτη να δικτυώνονται μεταξύ τους, έχουμε δει μία μετάλλαξη στις συλλογικέ στις μαζικές συμπεριφορές, μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που κάποτε θεωρούσαμε αδιανόητο, πια να γίνεται φυσιολογικό, να γίνεται κομμάτι της πραγματικότητας. Και θέλω να σας ρωτήσω, όταν παρακολουθούμε πια τη διεθνή σκηνή, μπορούμε πια να θεωρήσουμε Εντό ή εκτό εισαγωγικών, την τρέλα ή την ανθρώπινη βλακεία, ω μία παράμετρο που λειτουργεί ω καταλήτη των πραγμάτων. Λειτουργεί ω καταλήτη, αλλά ταυτόχρονα, όπω ορθά περιγράψατε, υπάρχει και μία εξοικείωση, ολοένα και μεγαλύτερη. Ε, πριν από κάποια χρόνια, ε, ένα πρόεδρο των ΗΠΑ με τα χαρακτηριστικά του Τραμπ θα φαινόταν κάτι περίπου αδιανόητο. Αν κάναμε μία περιγραφή, ή βλέπαμε μία ταινία. show, σε ναι, ακριβώς. Είτε... Αν, κάναμε, αν, βλέπαμε μία ταινία πριν από 10 χρόνια και λέγαμε ότι ο πρόεδρο των ΗΠΑ θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από το αν είναι αποτελεσματικό ή όχι στη δουλειά του, ότι θα του κάθε πρωί που ξυπνά και αυτό θα επηρεάζει τον πλανήτη, θα ρίχνει νομίσματα ή θα ανεβάζει ή θα ρίχνει χρηματιστήρια, ε, θα επιδρά στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Και οι ΗΠΑ δεν είναι μία οποιαδήποτε χώρα, έτσι είναι η μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη και παραμένει και Νομίζω και για το ε, προσεχές ε, χρονικό διάστημα. Ε, η εξοικείωση λοιπόν με φαινόμενα τύπου Τράμπ είναι ένα το κρατούμενο. Η εξοικείωση με φαινόμενα βία το οποίο το ε, βιώσαμε και στη χώρα μα όπου η νομιμοποίηση τη βία ήταν ανάλογα. Το αίτημα ή το επιχείρημα αυτού ή την αγανάκτηση αυτού ο οποίος ε, χρησιμοποιούσε αυτή την, τη βία ως μέσο έκφρασης είναι επίσης ε, ένα δεύτερο στοιχείο. Βλέπαμε ας πούμε και εγώ είχα πολλούς ε, φίλους ή τέλος πάντων στον ευρύτερο κύκλο οι οποίοι όταν παρακολουθούσαν την Βουλή και έβλεπαν κάποιον βουλευτή της Χρυσή Αυγή να μιλά ε, με πολύ απλό λόγο, δεν θα μπορούσε άλλωστε να μιλήσει ναι. και διαφορετικά, ε, δεν μπορούσα να το διατυπώσω διαφορετικά. Έλεγαν να, α πούμε, αυτό με εκφράζει, είναι αντισυστημικό, πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο και η καθιστική ατάξη yeah, δεν εγώ θέλει, ανθρώπου οι, οι οποίοι λένε ε, την αλήθεια ή δεν του είναι βολική και ούτω κ.ο.κ. Επίση, ένα στοιχείο. Ε, τέταρτο, και αυτό το λέμε και στου φοιτητέ ειδικότερα, ε, γιατί ε, απευθυνόμενοι στη νέα γενιά, η ευθύνη και η υποχρέωση δική μα, θα έλεγα, που βαρύνει τι πλάτε μα είναι ακόμα μεγαλύτερη, ε, έχει να κάνει με τη διασταύρωση της τη πληροφορία. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, στο ξέρετε πολύ καλύτερα λόγω του επαγγελματό σα, αλλά το βλέπουμε κι εμεί, είναι ότι πολλέ φορέ πηγαίνει τίτλοι. Είτε, με, ειδικότερα στην εποχή των social media ε, όπου κανείς επειδή είναι πυκνές οι εξελίξεις ούτε ή άλλως και επειδή ο χρόνος ο προσωπικός είναι περιορισμένος έχει το κινητό του τηλέφωνο ε, με το δάχτυλο μπορεί να ανεβοκατεβαίνει στις ειδήσει, βλέπει ένα τίτλο ο οποίο τίτλο πολλέ φορέ δεν απηχεί το περιεχόμενο τη ίδια τη είδηση. Μένει εκεί, δεν πηγαίνει σε μια δεύτερη φάση διασταύρωση τη ίδια τη είδηση, με αποτέλεσμα να ε, αποκομίζει μια εντελώ λάθο εντύπωση, ή τέλο πάντων μια ε, μερική αλήθεια Ακριβώς, σε σχέση ο, ο με κόσμος, την πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν αλλάζει επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουμε εμεί ένα προ ένα παλιά. Δεν υπήρχε αυτή η προσέγγιση στη, ως, στα εργαλεία τα αναλυτικά. Λέγαμε ότι ο κόσμος αλλάζει επειδή υπάρχει σύγκρουση των γεωπολιτικών συμφερόντων, ο καπιταλισμός, έτσι δεν είναι Παναγιώτη. Τώρα αλλάζει ε, επειδή Εγώ θα είχα λίγο διαφορετική γνώμη. Εμείς. Θα σου λέγα ότι η στιγμή της δικτύωση που τη συζητάμε πάρα πολύ με τα νέα μέσα, στην πραγματικότητα έχει συμβεί από, τον, από, το συνδυασμό ανάμεσα στον τηλέγραφο και τι καθημερινέ εφημερίδε. Είναι, okay, είναι, η πρώτη, θα σα εξηγήσω τι εννοώ, Είναι η πρώτη στιγμή που η ανθρωπότητα αποκτά μια αίσθηση του ταυτόχρονου ε, και μια παγκοσμιοποιότητα. Σε σπάει η Ρωσική Επανάσταση, το διαβάζει την άλλη μέρα το πρωί στην εφημερίδα. Αυτό είναι η πρώτη αίσθηση τη παγκόσμια κοινότητα και αυτό φαίνεται και σε διάφορα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν υποτιμώ προφανώ καθόλου την τεράστια τομή που φέρνει η, η, αυτή του είδου η αίσθηση συνδεσιμότητα, connectivity, που φέρνουν τα νέα μέσα. Τώρα, αντίστοιχα. Το, το, η, η, λέμε πολλέ φορέ το ερώτημα τη βλακεία. Προφανώ και η βλακεία έχει παίξει ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία. Όμω ταυτόχρονα ενίοτε η, η βλακία είναι συνάρτηση συμφερόντων. Λέμε για τον Τραμπ. Ο Τραμπ, που σε εμά φαίνονται παράλογε οι συμπεριφορέ του ή ο τρόπο του, κάτι εκπροσωπεί. Και εκπροσωπεί, αν θε, ευρύτερα και συμφέροντα τα οποία είναι και οι κίνδυνοι απέναντι στην εικόνα που παρουσιάζει η ανθρωπότητα. Γιατί δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα ότι καλά όλα αυτά, αρκεί να αποφύγουμε πρώτον μια καταστροφική κλιματική συνθήκη το 2050 και δεύτερον να αποφύγουμε ε, η, η επόμενη συνθήκη ισορροπίας στο διεθνές ε, σύστημα να συμβεί μέσα από παγκόσμιο πόλεμο. Και πριν μου πεις ότι είμαι υπερβολικός... Θα σου... Μπορεί μια χαρά να συμπίπτει μια πρόοδο τη ανθρωπότητα. Όχι, πια όλα τα Με πολέμους. η, η μεγάλη εκτείναξη ε, που αλλάξαμε, περάσαμε το, το επιδημιολογικό κατόφλι στον 20ο αιώνα και βελτιάσει να βελτιώνεται πάρα πολύ οι συνθήκε ζωή και τεχνολογικέ καινοτομίε, συνέψαν με δύο καταστροφικού ε, παγκοσμίους παγκοσμίου πολέμου. Ένδειξη σοφία και όχι να θα ήταν αν μπορούσαμε αυτή τη φορά το επόμενο κατόφλι να μην το περάσουμε με την επικουρία κάποιου πολέμου, την επόμενη συνθήκη ισορροπία. Άρα λέω ότι είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση. αρκετά πιο συγκρουσιακή και μεταβατική. Ίσως αυτό είναι το στοιχείο το οποίο γεννά όλα αυτά τα φαινόμενα, α πούμε, και την ελπίδα πλάι στα τέρατα, να το πούμε κάπω έτσι. Τη μετάβαση. Α πάμε λοιπόν σε ένα σημείο των καιρών, σε ένα πρόσωπο των καιρών, ε, στον Μπόρι Τζόνσον, ο οποίο πραγματικά πριν από λίγε μέρε έκανε αυτό που θεωρούσαμε αδιανόητο. Έκλεισε το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Κάτι που κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε φίλη, δεν είναι τόσο επικίνδυνο για την ίδια τη Βρετανία, όσο γίνεται τοξικό, ένα τοξικό προηγούμενο προς κάποιον μιμητή επίδοξο του Τζόνσον αύριο μεθαύριο, που θα πει «κλείνω και εγώ τη δικά μου βουλή, εδώ παιδιά έκλεισε η μητέρα των κοινοβουλίων, δεν μπορώ να κλείσω και εγώ τώρα το δικό μου μαγαζί εδώ». Δεν συμφωνείτε με αυτό. Αυτό ακριβώ θα έλεγα ότι επειδή μιλάμε για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία δεν βασίζεται σε σύνταγμα, όπω γνωρίζετε παρά στον τρόπο λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και μάλιστα αυτή η δισκαμψία ε, έχει φέρει ω αποτέλεσμα οι Βρετανοί, παρά το γεγονό ότι αρκετοί έχουν συνειδητοποιήσει τα επίχειρα τη επιλογή του Brexit, να μην πηγαίνουν σε δεύτερο δημοψήφισμα. Φανταστείτε στην Ελλάδα με όλε αυτέ τι πιέσει που έχουν υποστεί οι Βρετανοί, φαντάζομαι θα είχαμε τουλάχιστον 4-5 δημοψηφίσματα. Ανάλογα το αποτέλεσμα, μπορεί να πηγαίναμε και σε ένα επόμενο μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό. Οι Βρετανοί επιμένουν ότι ο λαός μίλησε το 2016 στις 23 Ιουνίου και από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε ως πολιτική ελίτ, μια πολιτική ελίτ βέβαια κατώτερη των περιστάσεων, να διαχειριστούμε την επιλογή την οποία έκανε ο Βρετανικός λαός. Από εκεί και πέρα αυτό που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον πράγματι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ακριβώς επειδή μιλάμε για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Βρετανίας και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει, στο βαρέλι ε, πάτο, αλλά αν και το βαρέλι είναι τρίπιο, αν δηλαδή μπορεί να πάει ακόμα πιο χαμηλά, διότι είναι ένα ηγέτη ε, που προφανώ προσωπικά δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, φαντάζομαι ούτε και σε εσά, ε, και ο οποίο είναι ικανό για, για τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με τον Νάιτζελ Φάρατζ ήταν οι δύο οι οποίοι όθησαν ουσιαστικά του Βρετανού στο να επιλέξουν το, το Brexit. Το Brexit. Ε. Ο Φάρατς πήδηξε πρώτο από το πλοίο. Ε, ο Τζόνσον έκανε μια πορεία τα τελευταία τρία χρόνια ε, λίγο ε, παράδοξη ή και όχι τόσο με βάση το χαρακτήρα του και κατέληξε να βγάλει την ΜΕΗ από τη μέση και αυτή τη στιγμή λέει ο ίδιος και δεν πιστεύω ότι το λέει μόνο για διαπραγματευτικούς λόγους που είναι προφανές ότι το κάνει και γι' αυτό αλλά πιθανότατα το εννοεί ότι την 31η Οκτωβρίου μπορεί να έχουμε ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Κάτι αυτό το οποίο... πια στο πιο πιθανό. Ναι, αν συμβεί, αν συμβεί αυτό, ε, δεν μ' αρέσει να κινδυνολογώ, το γνωρίζετε φαντάζομαι, αλλά θα είναι πράγματι μια πολύ δύσκολη κατάσταση Μπορούμε και για την Βρετανία θα και θα γίνει για την ε, Ευρώπη. Τι θα γίνει με Brexit χωρί συμφωνία, δηλαδή να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Brexit χωρί συμφωνία σημαίνει πρώτον ότι η Μεγάλη Βρετανία εξέρχεται τη κοινή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν δασμοί και θα φορολογούνται τα προϊόντα εκατέρωθεν τα βρετανικά και τα ευρωπαϊκά. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις στις, στα σύνορα από τα οποία θα πρέπει να περνούν τα προϊόντα διότι υπάρχουν συγκεκριμένε συγκεκριμένες νόρμες ευρωπαϊκές οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από την αρχή λόγω των κρίσεων των διατροφικών που είχαν ξεσπάσει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά αυστηρή στις προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει. Η Μεγάλη Βρετανία θα βρεθεί και εκτό τη Συμφωνία Τελωνιακή Σύνδεσης το το οποίο και αυτό ε, έχει αρνητικό αντίκτυπο και για τα δύο μέρη, δεν είναι μόνο για του Βρετανού, είναι και για του Ευρωπαίου. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το καθεστώ των Ευρωπαίων που εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία yeah. και των Βρετανών που εργάζονται στην Ευρώπη, των φοιτητών που ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμά, διότι εγώ σπούδασα στη Μεγάλη Βρετανία ω Ευρωπαίο πολίτη και είχα πολύ χαμηλά δίδακτρα ε, φοιτητικά. Αν σπουδάζει πλέον ω overseas, δηλαδή όπω οι Ινδοί, οι Πακιστανοί και άλλε εθνικότητε, τα δίδακτρα τετραπλασιάζονται και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο προσμετράτε. Θα δούμε τι θα γίνει με το σύνορο στην Ιρλανδία, αν θα έχουμε ένα σκληρό σύνορο, γιατί νομίζω ότι και εσείς και αρκετοί ναι. των τηλεθεατών μας θα έχουν δει και διάφορους τρόπους για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύνορο σε περίπτωση που είναι σκληρό, πώς θα περνάνε τα φορτηγά από τη μία προς την άλλη πλευρά, γιατί ουσιαστικά θα είναι το μόνο σύνορο χερσαίο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα σενάριο το οποίο έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Από την άλλη, ακριβώς επειδή μιλήσαμε πριν για αυτή την τρέλα, εγώ δεν το κατατάσω απαραίτητο στην τρέλα, αλλά πάντως ο Τραμπ είναι ένας ηγέτης ο οποίος διακατέχεται από μια φυσική εχθρότητα για την Ευρώπη, και ναι. το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο οποίο έχει υποσχεθεί και έχει τάξει στο Σαλβίνι, σε περίπτωση που εξέλθει τη Ευρωζώνη η Ιταλία, μια πολύ καλή εμπορική συμφωνία. Υπάρχουν διαρροέ ότι στην πρώτη συνάντηση που έκανε με τον Μακρόν πριν από σχεδόν δύο χρόνια του είχε περίπου υποσχεθεί του Μακρόν το ίδιο πράγμα. Και αυτό που ξέρουμε, γιατί το δήλωσε δημόσια, είναι ότι θεωρεί ότι ο Μπόρι Τζόνσον είναι ο πλέον κατάλληλο ηγέτη Βρετανό για να βγάλει τη χώρα του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα υπόσχεται και στη Μεγάλη Βρετανία μια Καταπληκτική εμπορική συμφωνία διμερή με τι Ηνωμένε Πολιτείε, θέλοντα να δείξει ότι υπάρχει κι άλλο δρόμο. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το ζήτημα εδώ. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να δείξουν μία ε, σκληρότητα και μία άτεγκτη, ανυποχώρητη στάση απέναντι στο Λονδίνο, διότι δεν θέλουν να υπάρξουν επίδοξοι μιμητέ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, αν αποτύχει μία χώρα με τα χαρακτηριστικά τη Μεγάλη Βρετανία την οικονομία τη, του εμπορεί το πρώην ναι. απικιοκρατική δύναμη με διπλωματικό εκτόπισμα και Πώ θα το σκεφτεί κάποιο άλλο να βγει από τον Μαντρίο, όπω αναφέρατε. Ε, άρα λοιπόν, αν πάμε σε μια τέτοια συγκρουσιακή αντίληψη, ε, θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα συνολικά. Και το τελευταίο που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα κακό Brexit. Και νομίζω ότι σε αυτό ακριβώ επενδύει και ο Τζόνσον, παρά το γεγονό ότι η Βρετανία είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει πρώτη και στο πετσί τη τι αρνητικέ συνέπειε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κύριε στα ελληνοτουρκικά θα μου επιτρέψετε να τρέξω τη συζήτηση λίγο πιο μπροστά, να την κάνω λίγο πιο άμεση, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου ή εν προκειμένου τη Τουρκία. Λοιπόν, η, η, εμπλοκή, η διένεξη, όχι δεν θα το έλεγα διένεξη, η, η εμπλοκή μάλλον ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία για τα θέματα του Αιγαίου, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Ας υποθέσουμε ότι στο, το Αιγαίο είναι μια θάλασσα πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Υπάρχει περίπτωση, δεν εξετάζω τι είναι δίκαιο, τι είναι τυπικό, τι προβλέπεται από τις συνθήκες. Υπάρχει περίπτωση, είναι εφικτό ε, να παραμείνει το Αιγαίο ακόμα και στο ενεργειακό μια ελληνική λίμνη. Mm -hmm. Δεν πρέπει πια κάποιος, κάποτε, όλοι μαζί να κάτσουμε και να συζητήσουμε με την Τουρκία στα σοβαρά το θέμα της εκμετάλλευσης. Κατά πρώτον, δεν υπάρχουν δεδομένα σεισμογραφικά, δηλαδή προϊόν σεισμογραφικών ερευνών, σεισμικών ερευνών που γίνονται στην Κυπριακή ΑΟΖ, έχουν γίνει νοτιώς της Κρήτης, ε, στο Ιόνιο και ούτω καθεξής, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να κατατείνουν στο ότι το Αιγαίο είναι πλούσιο σε υδρογονάνθρακες. Ακόμα και αν υπήρχαν. Αλλά με βάση αυτό το σενάριο γίνονται όλα. Θα σα πω, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θα σα πω. Ακόμα και αν υπήρχαν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και εδώ θα πω κάτι πολύ ε, τεχνικό, αλλά θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται ποιο είναι το κόστο εξόριξη, δηλαδή πόσο χρήματα, πόσα χρήματα απαιτούνται για να φτάσω στο βυθό και να μπορέσω να εξορίξω, να φέρω δηλαδή στην επιφάνεια το προϊόν, είτε μιλάμε για Συν φυσικό ρίπανση, αέριο, είτε οποία... μιλάμε για πετρέλαιο. Αν μιλάμε για ελληνικά προφανώς, νησιά, ναι, θα Επειδή μιλάμε τουρισμό. για τουρισμό και επειδή και οι δύο χώρε βασίζονται ναι. πάρα πολύ στον τουρισμό, ένα ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει ε, Δυσμενέστατε συνέπειε και για τι δύο χώρε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα αυτή τη στιγμή για την ε, Τουρκία, κύριε Γιανακίδη, δεν είναι σχετικό ω προ το Αιγαίο με του υδρογονάνθρακε. Είναι μια πάγια θέση τη Τουρκία, η οποία προϊόντος του χρόνου διανθίζεται με νέε διεκδικήσει. Είδαμε, α πούμε, τη γαλάζια πατρίδα. Τι είναι η γαλάζια πατρίδα, η γαλάζια πατρίδα, το λέγαμε και στο περιθώριο τη. Ε, ε, Εκπομπή ε, η οποία ξεκίνησε ε, από τον Γιαντζί έναν υπονάβαρχο ε, Τούρκο, το 2011 και οπτικοποιήθηκε, είναι ουσιαστικά τα σύνορα τη καρδιά του Ερντογάν στη θάλασσα και τον αέρα. Αυτό είναι η γαλάζια πατρίδα που εμεί βλέπουμε ναι. σήμερα στου χάρτε. Λοιπόν, η Τουρκία τι λέει. Εγώ θα το κάνω πιο ε, ίσω ε, απλό και προφανώ δεν ε, παίζω το συνήγορο τη Τουρκία, αλλά για να το κατανοήσουν και οι τηλέθεατέ μα. Η Τουρκία ισχυρίζεται το εξή. Είμαι μια χώρα η οποία έχω ακτογραμμή. Που ξεκινά ουσιαστικά από το Βόσφορο και φτάνει μέχρι τα σύνορά μου με τη Συρία. Είμαι μια χώρα, είμαι ένα κράτο που έχω τεράστια ενδοχώρα που ξεκινά από τα παράλια, στο Αιγαίο και φτάνει μέχρι το και εφράτη, ναι. το Ιράκ και, την, και τη Συρία. Πώ είναι δυνατόν να περιορίζομαι ένα κράτο με τα χαρακτηριστικά τη Τουρκία, να περιορίζομαι στη θάλασσα και στον αέρα από κάποιες νησίδες, βραχονησίδες κάποια νησιά είτε αεροκατοικημένα είτε πυκνοκατοικημένα τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή ασφικτιά στα εφιστάμενα σύνορά τη και θεωρεί ε, μάλιστα... Mm -hmm. δηλαδή, η Λοζάνη ήταν μια κακή συνθήκη για την Τουρκία. Μα εννοείται. Γι' αυτό και ο Ερντογάν έχει μιλήσει για την ανάγκη αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. Γι' αυτό και ε, η Τουρκία με όλα αυτά τα οποία κάνει προσπαθεί να δημιουργήσει όχι μόνο τετελεσμένα, αλλά να καταστήσει συνείδηση στο μέσο πολίτη ή πολιτικό και στην Ελλάδα και στην Τουρκία αλλά και εκτό ε, των δύο αυτών χωρών ότι έχει συγκεκριμένε διεκδικήσεις από τι οποίε δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν αυτέ οι διεκδικήσει είναι ανεκδίκητε με βάση το διεθνέ δίκαιο ή το δίκαιο τη θάλασσα. Διότι αν πηγαίναμε σε ένα δικαστήριο, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αν θέλετε να σα πω την άποψή μου, πώ η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, μπορώ να σα πω σε ένα λεπτό. Αν εμεί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον τουρκικό αναθεωρητισμό, Πέραν το ότι πρέπει να αναταχθεί η οικονομία, γιατί όσο δεν είσαι ισχυρός οικονομικά, δεν σε λαμβάνει και κανεί σοβαρά υπόψη. Είτε είναι εταίρο είτε είναι αντίπαλο. Πρέπει να δούμε πώ τα συμφέροντά μα θα ε, ταυτιστούν ε, με κράτη, δεν λέω απαραίτητα οργανισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και με μονομένα κράτη. Πώ λοιπόν θα. Συγκλίνουν τα συμφέροντά μα με συγκεκριμένα κράτη, βλέπε Γαλλία ή ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε, γνωρίζοντα την ανισορροπία στη σχέση αυτή, αλλά να συγκλίνουν τα συμφέροντα ώστε αυτέ οι χώρε να έχουν το δικό του συμφέρον για να στηρίξουν την Ελλάδα, όχι σε μια εμπόλεμη κατάσταση, να τη στηρίξουν παντιοτρόπω και επενδυτικά και στο τομέα τη ενέργεια και στο κομμάτι τη οικονομία. Προφανώ θα πρέπει να διατηρήσουμε υψηλή την αποτρεπτική μα ισχύ, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο η Τουρκία το προσμετρά. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έναντι της της άγκυρας ε, το να Κάνουμε μια διεθνή εκστρατεία τώρα που υπάρχουν και ευήκο αότα στο διεθνή παράγοντα, κακά τα ψέματα. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών λειτουργήσε ω καταλήτη. Με τα θετικά και αρνητικά τη, λειτουργήσε ω καταλήτη γιατί η Ελλάδα κέρδισε διπλωματικό κέρδισε κεφάλαιο. Διπλωματικό και κεφάλαιο. γιατί η Ελλάδα έδειξε ότι δεν θέλει πλέον να είναι μέρο των προβλημάτων τη περιοχή, άρα μέρο τη λύση. Άρα λοιπόν αυτό κατέδειξε ότι μπορούμε να είμαστε σταθεροποιητικό πόλο στην περιοχή. Συνεπώ έχουμε διπλωματικό κεφάλαιο και μπορούμε να απευθυνθούμε στο διεθνή παράγοντα και θα πρέπει να το κάνουμε συστηματικά. Όπω το κάνουν αντίστοιχα και οι Τούρκοι. Όμω το σενάριο το οποίο πηγαίνει και έρχεται, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά: τη προσφυγή σε ένα διεθνέ δικαστήριο για την επίλυση των ε, διμερών ζητημάτων. Γιατί όπω η κατάσταση εξελίσσεται, θα πρέπει να εκτονωθεί ή με διάλογο και συμφωνία των δύο μερών. Αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν εμεί το επιθυμούμε, που το έχει πει και ο κ. Μιτσοτάκη, αυτό δεν συντρέχουν οι προποθέσει για να συμβεί κάτι τέτοιο εξαιτία τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία. Ή με πόλεμο. Το οποίο ούτε η μία χώρα ούτε η άλλη επιθυμεί, και δεν πιστεύω ότι και η Τουρκία έχει στο μυαλό τη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσει καν ένα θερμό επεισόδιο για να σύρει την Ελλάδα σε διαπραγμάτευση. Είναι προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο που η Ελλάδα μπορεί να την επιθυμεί, η Τουρκία την αποφεύγει παρά το ότι αφήνει να εννοηθεί ότι είναι κάτι το οποίο θα συζητούσε. Πάντως κάποια στιγμή θα πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με την Τουρκία. Έτσι δεν είναι. Και με του εαυτού μα. Και, και με τους εαυτού μας. μας. Και αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ποια ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να σηκώσει το βάρο αυτή τη κουβέντα, mm. νομίζω καμία, εκτό αν έχει τη συνένεση αντιπολίτευση. Mm. Ε, mm. αυτό το οποίο καλεί και ο Κώστας Σιμίτης. Γιατί προσφυγή στο σε, σε διεθνές δικαστήριο και εκ των πραγμάτων αυτού του είδους η διαδικασία διαλόγου, έστω και με θεσμική μεσολάβηση, σημαίνει και παραδοχή και δικών μας, εντός και εκτός εισαγωγικών παραχωρήσεων. Δηλαδή, αν μας ενοχλούν οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, και όρθα, γιατί παραβιάζουν σχεδόν οτιδήποτε αφορά το Διεθνής Δίκαιο της Θάλασσας, ούτε θα ισχύουν διάφοροι δικοί μας χάρτες, με, το, με δικέ μα προβολέ τη δυνάμει δική μα ΑΟΣ προ όλε τι κατευθύνσει όπω είχαμε. Θα μου, θα μου επιτρέψετε, δι... συμφωνώ μαζί σας θα κάνω μόνο μία διόρθωση. Δεν πρόκειται για παραχωρήσει. Δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά. το το, το παραχωρήσω, ναι, ναι. το λέω. Α πούμε, να mm -hmm. σου πω ένα παράδειγμα. Επισήμω η, ελληνική θέση θεωρεί ότι το σύμπλεγμα του, του Καστελόριζου ε, έχει 100%, έχει, έχει, 100, ναι. δυνατότητα ναι. να, να χαραχτεί, Αν πάμε αό. σε ένα διεθνές η δικαστήριο... παραδοχή, η παραδοχή ακόμα και της, του ελληνικού διπλωματικού σώματο και σχεδόν mm -hmm. εκπεφρασμένη και δημόσια και από τι διαδοχικέ ελληνικέ κυβερνήσει, ότι σε ένα διεθνέ δικαστήριο θα μα έλεγαν ότι ειδικά τουλάχιστον για το Καστελόριζο θα πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση με βάση ότι υπάρχει. Τα διεθνή δικαστήρια λαμβάνουν αποφάσει και με βάση το δίκαιο και το δίκαιο τη θάλασσα, αλλά και με πολιτικού όρου. Και ε, και του συσχετισμού. Και τη διάθεση συμβιβασμού. Και τη διάθεση συμβιβασμού. Και... Καταρχά, για να πάμε σε ένα διεθνέ δικαστήριο, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη τη Τουρκία. Διότι αν πάμε κατά μόνα, μπορεί να μα συμβεί αυτό που έγινε με τι Φιλιππίνε. Το Φιλιπίνες, περίφημο συνυποσχετικό που πήραμε στο προηγούμενε συνυποσχετικό, σωστά. Να πάμε λοιπόν, όπω πήγαν οι Φιλιππίνε, πήραν μια πολύ ωραία απόφαση για τα τεχνητά νησιά τα οποία δημιουργούσε, κατασκεύαζε η Κίνα στη νότια Συνική Θάλασσα. Και όταν πήγαν πίσω με την απόφαση αυτή, η Κίνα είπε δεν την αναγνωρίζω γιατί πολύ απλά εγώ δεν προσέφηκα στο διεθνέ Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι και συνένεση του πολιτικού κόσμου πρέπει να υπάρξει και μια εκπαίδευση τη κοινωνία η οποία είδαμε τον τρόπο που αντέδρασε στη Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, όχι για υποχωρήσει, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι χάρτε που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα, είτε η τουρκική, όπου η τουρκική ΑΟΣ φτάνει στη Λιβύη, είτε η ελληνική, που δεν είναι ακριβώ ελληνική, είναι κάποιοι που τις διακινούν ότι η ελληνική ΑΟΣ φτάνει, σώνει και δε στην Κυπριακή. Και οι δύο χάρτε αυτοί, αν πηγαίναμε σε ένα διεθνέ δικαστήριο, δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση, πολλό δε μάλλον ο τουρκικό, αλλά και ο ελληνικό, να γίνουν αποδεκτοί στην ολότητά του. Το ότι δεν θα γινόντουσαν αποδεκτοί κατά 100% για μένα δεν σημαίνει εθνική απώλεια, ούτε σημαίνει εθνική υποχώρηση. Να το ξεκαθαρίσω. Απλώ είναι δύσκολο σε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή ε, είναι ε, στο καναβάτσο, ε, σαν τον μποξέρ, ε, είναι στη γωνία και αισθάνεται πίεση να βρεθεί μία ε, κυβέρνηση, ακόμα και αν υπάρχει μία συνένεση του πολιτικού κόσμου και να προσπαθήσει να προωθήσει την ιδέα της α, συμφωνίας με την Τουρκία. Γιατί, Γιατί στην Ελλάδα, όπως συνέβη και με τη συμφωνία των Πρεσπών και μιλάμε για μία χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της Τουρκία, Έτσι, ε, η λέξη συμβιβασμός... Έχει συνήθω αρνητική χρειά. Ότι προδοσία. είναι υποχώρηση. Δεν, μπει, δεν μπαίνουμε στη λογική ότι συμβασμό σημαίνει δούνε και λαβίν, κάτι δίνω και κάτι παίρνω, αλλά σώνει και ντε ότι υπαναχωρώ. Πάμε και στο προσφυγικό για να το για να κλείσουμε. Ε, τι διεκδικεί ο Ερντογάν τώρα με τι αυξημένε ροέ, Ο Ερντογάν πρώτον, κύριε Γιανακίδη, έχει ένα πρόβλημα στο εσωτερικό. Διότι τα σχεδόν 4 εκατομμύρια ε, σύρων προσφύγων έχουν δημιουργήσει και ένα δημοσιονομικό βάρο πολύ μεγάλο, ε, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει και ένα πρόβλημα διότι η τουρκική κοινωνία αντιδρά στην παρουσία των σύρων προσφύγων. Αν μιλήσετε με Τούρκους, πράγμα το οποίο ε, το κάνω εγώ, ε, θα σας πούνε ότι στην Κωνσταντινούπολη έχουν δημιουργηθεί ολόκληρες συνοικίες οι οποίες περισσότερο παραπέμπουν σε Δαμασκό παρά σε Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν ενοχλεί τους Τούρκους πολύ περισσότερο αν το συνδυάσουμε και με την οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν οι Σύροι δεν είναι ευπρόσδεκτοι όπως ήταν στο παρελθόν από το μέσο Τούρκο πολίτη. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουν υπάρξει πολλέ επιθέσει Τούρκων σε βάρο ε, των Πόσοι Σύριοι υπάρχουν τώρα στην. Πόσοι άνθρωποι από τη Συρία υπάρχουν είναι τώρα στην. Είναι α μεταξύ 3,4 και 4 εκατομμυρίων. Ο αριθμό γιατί είναι απροσδιορίστο. Είναι απροσδιορίστο γιατί οι καταγεγραμμένοι δεν είναι περισσότεροι από 600.000 και μπορεί να λέω και πολλού. Οι υπόλοιποι είναι, έχουν διαχυθεί. Στην τουρκική ενδοχώρα και κανεί δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό. Όντω, ο ΙΕ δίνει πάντα το νούμερο τα 3,6 εκατομμύρια. Ναι, ακριβώ. Καθιστούν και την Τουρκία, για να το θυμόμαστε αυτό, τη χώρα με το μεγαλύτερο. Με το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα προσφυγικό στο αυτή στο τη κόσμο, στιγμή στον δεύτε. κόσμο. Όχι μόνο αναλογικά με τον πληθυσμό, και αριθμητικά το 3,4 ή 3,6, πολλό δε μάλλον 4, είναι το μεγαλύτερο η, νούμερο. Η προοπτική διευθέτηση του Συριακού προβλήματο έχει απομακρυνθεί. Αυτή όχι, τη όχι, θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή, για να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ναι. ναι. Άνθρωποι. Όχι, θα... να σα πω το εξή. Το πρώτο, λοιπόν, είναι ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη. Το δεύτερο, είναι ότι υπάρχει οικονομική κρίση. Το τρίτο, είναι ότι υπάρχουν καθαρίσει τουρκική αστυνομία για να κάνει και το χατήρι των ε, Τούρκων ε, σε βάρο των Σύρων. Αυτό του πιέζει και του ίδιου του Σύρου. Και η Τουρκία, προφανώ, θα ήθελε και να επαναπατρίζει ε, Σύρου στην ε, Συρία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική εξομάλυνση στη Συρία ο Άσαντ έχει καθαρίσει το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό, ελέγχει σχεδόν το 70% τη Συριακή επικράτεια. Όμω υπάρχουν περιοχέ, κυρίω οι Κουρδικέ, που είναι ειδικού ενδιαφέροντο yeah. για την Τουρκία, αυτέ που ακούν και οι τηλεθεατέ μα ανατολικά του Εφράτη. Ανατολικά του Εφράτη είναι εγκαθιδρυμένο το κουρδικό στοιχείο. Ποιο θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να, ακόμα να το προωθήσει αποτελεσματικά. Γι' αυτό και είναι σε συζήτηση με του Αμερικανού και από τη μία λέει θα εισβάλλω, από την άλλη λέει να δημιουργήσω ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων με τι ΗΠΑ. Να βρεθούν σύρι. Με πολλοί αριθμητικά, που θα φύγουν από την Τουρκία και θα τοποθετηθούν, θα εγκαθιδρυθούν στι κουρδικέ περιοχέ για να τι αλλοιώσουν και δημογραφικά. Αυτό το σενάριο προ το παρόν δεν περπατάει για την Τουρκία και ταυτόχρονα η Τουρκία θέλει να ασκεί και μία πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, διότι θεωρεί ότι οι Βρυξέλλε έχουν αθετήσει τα συμφωνηθέντα τη κοινή δήλωση του Μαρτίου του 2016, ότι δηλαδή του υποσχέθηκαν ε, απελευθέρωση του καθεστώτο Βίζα, δεν το έχουν προσφέρει. Βέβαια και η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει όλε τι προποθέσει γι' αυτό. Δεύτερον, δεν έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία επιθυμούν. Άρα λοιπόν. Όσο αυτό το ζήτημα συντηρείται, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, μόνο υπό, περίπτω... υπό εξαιρετική περίσταση, να φύγει από αυτή τη συμφωνία. Δεν τη συμφέρει να το κάνει για μία σειρά λόγων και οικονομικών και γεωπολιτικών. Όμω το να ανοίγει την κάνουλα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Προφανώ τεστάρει και τα νερά με μία κυβέρνηση που δεν έχει συμπληρώσει ακόμα δύο μήνε την εξουσία. Και ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη η οποία αισθάνεται βολεμένη από το γεγονό ότι έχει σφραγιστεί ο Βαλκανικό διάδρομο. Οπότε σου λέει αυτοί που θα καταλήξουν στα ελληνικά νησιά. Και καλύτερα. όποιοι έρθουν στη Γερμανία είναι πολύ μικροί αριθμοί. Θα σα πω μόνο ότι όταν ο Ζεχόφερον, είναι υπουργό εσωτερικών τη Γερμανία, είχε πει ότι θέλουν να βάλουν ένα πλαφόν 200.000 σε ετήσια βάση που μπορούμε να δεχόμαστε ω πρόσφυγε, τότε η Μέρκελ ήταν σε μια λογική ότι μα δεν μπορούμε, δεν μα το επιτρέπει η συνθήκη τη Γενέβη και ούτω καθεξή. Σήμερα, αυτοί οι οποίοι φτάνουν στη Γερμανία και ετούνται ασύλου είναι πολύ λιγότεροι από Άρα λοιπόν η Γερμανία δεν έχει αριθμητικά πρόβλημα, έχει όμω πολιτικά. Οπότε ανοίγοντα την κάνουλα Ερντογάν, ξέρει ότι η συζήτηση στην Ευρώπη, η οποία έχει αφήσει ένα αποτύπωμα η προσφυγική κρίση του 2015, πολιτικό αποτύπωμα, θα επανέλθει με αποτέλεσμα να δει και τη Μέρκελ να πιέζεται και τον Μακρό να πιέζεται και του Σουηδού να πιέζονται και του Αυστριακού και ούτω καθεξή. Αυτό είναι κάτι το οποίο του Ερντογάν του δημιουργεί μία ε, ικανοποίηση γιατί μπορεί να πιέζει την Ευρώπη με ένα όπλο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Μάλιστα. Να δούμε. Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Κύριε φίλε, σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστώ και εγώ εδώ. Πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φίλε και φίλοι, πάμε σε ένα.